περισσότερα για το θέμα από τον συνάδελφο Δημήτρη Τσουφλίδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουμε δύο άτομα από τον Εξαπλάτανο. Είναι η μάνα και ο πατέρας, θα λέγαμε η μάνα και ο γιος, ο 53χρονος γιος της. Η μητέρα είναι στον Παπα-Νικολάου, είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ο 53χρονος είναι στο ΑΚΕΠΑ. Και αυτό βέβαια να πούμε γιατί λόγω των τελευταίων 10 ημέρες παρουσιάστηκαν 7 κρούσματα, επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, Δημήτρη. Θα σου πω λίγο, όλο το περιστατικό έχει ξεκινήσει με τον 53χρονο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε, ο οποίος μετέβησε κάποιο ταξίδι στη Θράκη και κατά την επιστροφή του παρουσίασε τα συμπτώματα. Μετέβη στο νοσοκομείο της Έδεσας, όπου εκεί στην υποδοχή φαίνεται ότι κόλλησε τον ιό και αυτή που τον υποδέχτηκε στην υποδοχή του νοσοκομείου. Ναι. Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση. Στην πορεία βρέθηκαν ότι έχουν κολλήσει οι δύο υγιοί του, ο 23χρονος και ο 28χρονος γιος του, οι οποίοι είχαν όμως ήπια συμπτώματα και στο τεστ που έγινε στη μητέρα βγήκε αρνητικό. Στην ιχνηλάτηση όμως στο νοσοκομείο προέκυψε ότι η κυρία που τον υποδέχτηκε στην είσοδο μετέδωσε τον ιό σε μία νοσηλεύτρια και αυτή με τη σειρά της στο σύζυγό της, ο οποίος και αυτός είναι τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο της Έδεσας. Είναι αυτό... τα περιστατικά του νοσοκομείου τα οποία είχε η δισιογραφία τις προηγούμενες μέρες και προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση με αποτέλεσμα να σταματήσει και η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων μέχρι να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση. Πολύ σωστά, υπάρχει αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων καθώς και όλων των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Χρησιμοποιείται μόνο αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Έδεσας για την παροχή εκτάκτων περιστατικών, το οποίο εκεί αναγκαστικά πρέπει να υποδεχτούν τον κόσμο. Θα λέγαμε ότι αυτό το πράγμα ήρθε σε μια πολύ άσχημη συγκυρία, Σάκη, γιατί με δεδομένο ότι από τον Μάρτιο έχει λήξει η θητεία του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Σμία. Ο κύριος Σμίας είχε λήξει θητεία του εν μέσω κορονοϊού, είχε προκηρυχθεί η θέση και όμως ο κύριος Σμίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έληξε θητεία του, απεχώρησε αφού είχαν καταλαγιάσει λίγο τα πράγματα με τον κορονοϊό και ανέλαβε ως προσωρινή διοίκηση, θα λέγαμε, του νοσοκομείου, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Αναμένεται να γίνει ο διορισμός και καινούριου διευθυντή, αλλά θα λέγαμε ότι το νοσοκομείο της Έδεσας είναι ακέφαλο. Πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν ο κύριος Κοντοβίτσης, ο οποίος είναι ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, έβγαλε κι άλλη φορά τα κάστανα, θα λέγαμε, από τη φωτιά, αλλά είναι σαφώς ένα μειονέκτημα σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο, θα λέγαμε, για το νοσοκομείο της Έδεσας. Το οποίο δεν του φτάνουν αυτά τα οποία είχε με τα κρούσματα κορονοϊού. Έχει και ένα άλλο περιστατικό, μαθαίνω, το οποίο είναι βγαλμένο, τι να πω δηλαδή, από την φαντασία κάποιου ο οποίος μάλλον νοσεί. Είναι μια κυρία η οποία το έχει κάνει κάτι σαν σπίτι της στο νοσοκομείο και κάνει και διάφορα μεταξύ άλλων. Έχουμε και εικόνες εδώ μεταξύ τις οποίες δεν θέλουμε να τις μεταδώσουμε. Δεν ξέρω, μπορείς να μας πεις κάτι περί αυτού? Πολύ σωστά. Η τοπική εφημερίδα εδώ, η Πέλα News, ανέδειξε αυτό το θέμα. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Σερβίδα, η 50χρονη Σερβίδα, διέμενε μαζί στο σπίτι ενός φίλου της στην πόλη της Έδεσας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτός προφυλακίστηκε, με αποτέλεσμα ο πατέρας, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, να την διώξει από το σπίτι, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι ένα άτομο το οποίο είναι ναρκωμανής, την πήγε στο νοσοκομείο της Έδεσας για κάποιο χρονικό διάστημα γιατί χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αλλά δυστυχώς θα λέγαμε ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα εκεί, ενώ πλέον δεν χρήζει νοσηλείας, αρνείται να αποχωρήσει από το νοσοκομείο της Έδεσας και να πάει όπου αλλού είναι να πάει. Και κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μου κάνει εντύπωση, όποιος θέλει μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο της Έδεσας και καταλαμβάνει ένα χώρο. Προφανώς ήταν αυτό το θέμα ότι έχριζε στην αρχή νοσηλείας. Δεν ξέρω Σύμφωνη. Για ποιο λόγο. Αλλά από τη στιγμή όμως που δίδεται εξιτήριο σε κάποιον, φεύγει. Ναι, πρέπει να αποχωρήσει. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν όλοι, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή
έχει γίνει μια άσχημη κατάσταση εκεί στο νοσοκομείο και πραγματικά με κάποιον τρόπο πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα, ειδικότερα τώρα με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Έδεσας και είναι ούκο λίγα. Δέχεται επισκέψεις από περίεργους. Μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς και δεν είναι εικόνες που πρέπει για ένα νοσοκομείο, θα λέγαμε, και να το βλέπουν μάλιστα. Ναι, και μάλιστα να το βλέπουν και οι υπόλοιποι ασθενείς που είναι εκεί πέρα και νοσηλεύονται. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ψηλό.